Πρώτος Δημητρίου, πες μας φώτο, πώς ξεκίνησες στην γραφική μότε, πώς έτυχε να ξεκινήσεις. Η κεραμική ξεκίνησα στο κατεχόμενη σήμερα Μόχωστο. Στην τεχνική σχολή είναι Μόχωστο, υπήρχε ο κλάδος κεραμικής κοσμητικής. Και λόγω του ότι τότε ήταν ο μόνος καλλιτεχνικός κλάδος, έτσι ενώ είχα ταλέντο, έτσι τουλάχιστον νόμιζα, στη ζωγραφική, έτσι ήταν ο μόνος καλλιτεχνικός κλάδος, έτσι αποφάσισα να πάω και με την παρόφηση των καθηγητών μου να πάω στον τον κλάδο. Έτσι γνωρίστηκα με την κεραμική, παρόλο ότι στην αρχή είχα κάποιους ενδιασμούς, μετά κέρδισε με η κεραμική. Είχα την ευτυχία να έχω να έχουμε καλούς καθηγητές, οι οποίοι μας επαρήχαν όσες γνώσεις είχα εσύ. Που την ίδια σχολή τέλειωσαν πάρα πολλοί άλλοι κεραμιστές. Ένας αριθμός από αυτούς έγινε και επαγγελματίες. Μετά είχα την ευκαιρία να πάρω μια κυβερνητική υποτροφία στην Τσεχοσλοβακία, συγκεκριμένα για την Πράγα, όπου σπούδασα πορσελάνη κεραμική. Οι σπουδές μου ήταν ένας χρόνος γλώσσα 6, ήταν το κύριο θέμα. Τέλειωσα το 83 την σχολή, ναι, είναι η Ακαδημία Εφαρμοζόμενων Τεχνών, ονομάζεται, στην οποία οι μισοί μαθητές που έχουν μαθήματα που έχουν παραπάνω σχέση με γλυπτική επέρναν τον τίτλο του ακαδημαϊκού γλυπτή και οι άλλοι μισοί που ήταν με τη ζωγραφική επέρναν τον τίτλο του ακαδημαϊκού ζωγράφου. Ήταν μια σχολή με πολλά, με διάφορους κλάδους, δεν ήταν μόνο κεραμική, πορσελάνη, υπήρχε αρχιτεκτονική, γλυπτική, γυαλίν, τεξτάιλ, μότελις, μικρογλυπτική. Έτσι ήταν έναν καλό εφόδιο τέλος πάντων το σχολείο του τότε, το οποίο εξακολουθά μέχρι σήμερα να έχει ένα αρκετά καλό ψηλό επίπεδο από ό,τι ξέρω. Το 1983 στην Κύπρο. Ναι, το 1983 έρχομαι στην Κύπρο. Ανοίγω το δικό μου εργαστήριο με διάφορα όνειρα. Διάφορα όνειρα που καθοδόν άλλα τροποποιηθήκαν, αλλάξαν. Πώς έρχομαι ήταν και, ας μην ξεχνούμε, το 1983 ήταν 9 χρόνια μετά το πόλεμο που είχαμε. Μετά ο πραξικόπημα, ακόμα η κοινωνία της Κύπρου ήταν σε αναζήτηση. Μετά είχα την ευκαιρία να γίνω μέλος του Επιμελητηρίου Καλών Τεχνών, μέλος του Συνδέσμου Κεραμιστών. Έχω κάνει σειρά ατομικών εκθέσεων γύρω στις 10, αν θυμούμαι καλά. Πήρα μέρος σε πολλές ομαδικές εκθέσεις, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Έχουμε μια καλή δραστηριοποίηση σαν σύνδεσμος κεραμιστών που έχουμε λάβει μέρος σε εκθέσεις. Έχουμε κάνει εκθέσεις τόσο στην Κύπρο όσο και εκτός Κύπρου. Σεμινάρια, μπράβο. Ένα σύνδεσμος, παρόλο ότι δεν είναι πολύ αριθμός, λειτουργήσε πάρα πολλά επαγγελματικά. Εντάξει, σήμερα σε μια ηλικία, όχι ότι γεράσαμε, αλλά το που με προβληματίζει έντονα είναι τι γίνεται με την κεραμική, γνωρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε νέους κεραμιστές, ελάχιστους. Και πιστεύω ότι έπρεπε το κράτος, κατ' επέκταση η Ευρωπαϊκή Ένωση, να διαφερθεί όχι μόνο για την κεραμική, αλλά διάφορα
επαγγέλματα που σχέση με, με τον πολιτισμό. Έτσι, πιστεύω ότι τη στιγμή υπάρχει ένα κίνδυνο για την κεραμική. Γενικά ότι μπορεί σε κάποια σε ένα χρονικό διάστημα να μην ήταν να ασχολείται με κεραμική στην Κύπρο στο τέλος. Δεν υπάρχει πρόβλημα εκπαίδευσης, κατάκτησης νέων ανθρώπων ώστε να διαδεστεί το επάγγελμα σαν είδος παράδοσης πολιτισμού και τέχνης. Ναι, είναι τούτο είναι το ένα σκέλος σίγουρα, αλλά το πιο βασικό σκέλος είναι ότι η πολιτεία πρέπει να αντιληφθεί ότι ορισμένα πράγματα που επενδύει, υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες δεν αποδίδουν την ίδια στιγμή, αλλά υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες αποδίδουν μέσα στον χρόνο. Ένας τόπος που δεν έχει κουλτούρα, σίγουρα επιβιώνει, δεν υπάρχει πρόβλημα, απλώς είναι πιο φτωχός. Και αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν χώρες σήμερα που δεν μου αρέσει και να αναφέρουμε στον τουρισμό, αλλά είναι τουριστικοί προορισμοί μόνο και μόνο για τον πολιτισμό τους. Ή γιατί έχουν έναν καλό μουσείο, ή γιατί είχαν ένα διάσημο ζωγράφο, ένα διάσημο γλύπτη. Παράδειγμα, σου φέρνω ένα παράδειγμα, ότι εγώ θέλω πολλά να ξέρω στην Νορβηγία, ειδικά και μόνο να πάω να δω τους πίνακες του Μούνκ. Λέω, ας πούμε. Αλλά μια επένδυση που πρέπει να αντιληφθούν όσοι έχουν τα ενία στην πολιτική του ζωή του τόπου, ότι τούτη είναι η πιο σωστή επένδυση. Είναι μια επένδυση που να αποφέρει στο βάθος χρόνου. Κάτι που με προβληματίζει έντονα, ήδη έδωσα ένα στίγμα προηγούμενα, είναι ότι τι γίνεται όταν φύγει η δική μας η γενιά, που απόκτησε μέσα σε αυτά τα χρόνια πάρα πολλές γνώσεις και πώς και γιατί απόκτησε τις γνώσεις. Είναι γιατί έχουμε μέλη τα οποία έχουν σπουδάσει σε διάφορες χώρες. Όπως η Ιταλία, έχουμε ανθρώπους που σπουδάσαν όπως εγώ στην Πράγα, άλλοι έχουν εργαστεί στη Σουηδία, ξέρω εγώ, η Αγγλία. Έχουμε συσσωρεύσει και με την πολύχρονη πείρα που έχουμε, κάποιες γνώσεις. Σήμερα, λόγω του ότι το επάγγελμα στην ουσία είναι ευθύνη και το δικό μας όραμα, όχι μόνο το δικό μας, αλλά και τους υπόλοιπους που ασχολούνται με την κεραμική, είναι τι θα γίνει μετά από το... μετά από μας, ας πούμε. Δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε ότι μαζί μας κλείνει ο κύκλος της κεραμικής, γιατί μην ξεχνούμε ότι η κεραμική είναι ένα επάγγελμα. Εγώ θα το ονομάζω και λειτουργήμα και θα εξηγήσω και γιατί. Το οποίο έχει 3.000 χρόνια ζωή. Γίνεται σήμερα με ποια ανευθυνότητα η πολιτεία μπορεί να φύγει έναν τέτοιο κλάδο να μην υπάρχει. Και όταν λέω λειτουργήμα είναι ότι αν αναλογιστεί ότι ο άνθρωπος που την πρωτόγονη του κατάσταση, η κεραμική ήταν μια επανάσταση για αυτό. Γιατί για να έχει μια κούπα να πλύνει, να πει νερό, πρέπει να δουλέψει 4-5 μέρες να σκαλίσει μια πέτρα. Ο πυλός ήταν μια επανάσταση. Σε μπορούσε να κάνει σε μια ημέρα 100 κούπες. Εκτός τούτου, η κεραμική είναι ένας τρόπος να μαθαίνουμε για τον πολιτισμό μας από την αρχαία εποχή μέχρι σήμερα. Είναι ένα βιβλίο ανοιχτό. Έτσι πιστεύω ότι αν έχουμε έναν τρόπο να πιέσουμε, να πιέσουμε, αλλά ελπίζουμε ότι τούτα που με την ευκαιρία του προγράμματος ας αποστείλει παραπέρα ότι τούτο το επάγγελμα πρέπει να υπάρξει, γιατί σίγουρα η ζωή δεν χρειάζεται μόνο αυτοκίνητα, βιομηχανίες, κινητά, τηλέφωνα, ξέρω τι άλλο, αλλά χρειάζεται και κουλτούρα. Και μπορεί ένας τόπος να ζήσει χωρίς κουλτούρα, σίγουρα, αλλά θα είναι σίγουρα πολλά πιο φτωχός.